Καλεσμένος στην εκπομπή Ώρα για Σπορ ήταν το βράδυ της Δευτέρας ο ποδοσφαιριστής του ΑΟΚ Βασίλης Γαβριλίδης. Ο αρχηγός των Αργοναυτών μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ για την πολύ πετυχημένη σεζόν που είχε φέτος η ομάδα της Καβάλας, όπου οδήγησε και στην άνοδο στη Super League 2. Ο μέσος του ΑΟΚ τόνισε τα προβλήματα που υπήρχαν στην εφετινή πολύ περίεργη σεζόν λόγω της πανδημίας και φυσικά είπε πως η σεζόν δεν έχει τελειώσει ακόμα, καθώς η ομάδα της Καβάλας στοχεύει και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του Βορείου Ομίλου της Football League. Ο ποδοσφαιριστής Καβάλας έκανε και τη δική του πρόβλεψη όσον αφορά το Euro 2020 που έχει αρχίσει τις τελευταίες ημέρες. Τα συναισθήματα που κυριαρχούν σε εμάς αυτή τη στιγμή είναι χαρά και ικανοποίηση. Χθες και μαθηματικά εξασφαλίσαμε την άνοδό μας στη Β' Εθνική, που ήταν ο πρωταρχικός μας στόχος. Από εκεί και πέρα, στα δύο τελευταία παιχνίδια θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και για να τερματίσουμε στην πρώτη θέση. Όλες οι ομάδες αποτελούσαν ένα ερωτηματικό λόγω και των συνθήκων που ξεκίνησε φέτος η κατηγορία. Επειδή η προετοιμασία ήταν ελλιπής και δεν υπήρχε προγραμματισμός. Για μας το κλειδί νομίζω ότι ήταν το πολύ καλό ξεκίνημα που κάναμε, το οποίο μας έδωσε όθηση για τη συνέχεια. Επίσης νομίζω ότι η ομάδα φέτος αποτελούταν από πολύ νεαρούς ποδοσφαιριστές με πολύ μεγάλο κίνητρο. Νομίζω ότι είχαμε και το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας. Είχαμε ένα πολύ καλό κλίμα στα ποδητήρια και όλα αυτά νομίζω ότι σε συνδυασμό με την πολύ καλή αγωνιστική παρουσία που δείξαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε όλα τα παιχνίδια, νομίζω ότι όλα αυτά συνετέλεσαν στο να έρθει άνοδος και μαθηματικά δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Πιστεύω ότι γενικότερα η ομάδα, το πιο σημαντικό από όλα ήταν ότι δεν έκανε μια παρατεταμένη κοιλιά, δηλαδή και μετά από κάθε αρνητικό αποτέλεσμα που είχαμε φέτος, επανερχόμασταν γρήγορα στις νίκες και αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί όπως είπα είμαστε μια ομάδα αποτελούμενη από πολύ νεαρούς παίκτες και μια ενδεχόμενη παρατεταμένη καμπή στην απόδοσή μας και στα αποτελέσματα ίσως μας οδηγούσε σε άλλα αποτελέσματα από ό,τι φέραμε μέχρι στιγμής. Ναι, είτε γίνει αναδιάρθρωση φέτος είτε όχι, νομίζω για μας αποτελεί μια δικαίωση το γεγονός ότι τερματίζουμε στις δύο πρώτες θέσεις, οι οποίες εξ αρχής και μόνο αυτές οδηγούσαν στην πιο πάνω κατηγορία. Όπως έχουμε πει, είμαστε από τις πολλές αδικημένες ομάδες τα τελευταία δύο χρόνια. Αλλά νομίζω ότι έφτασε η ώρα να πάει η ομάδα εκεί που αξίζει και γιατί όχι τα επόμενα χρόνια μέσα από μια σταθερή πορεία στη Β' Εθνική να βρεθεί και ακόμα ψηλότερα. Ναι, νομίζω ότι εδώ που φτάσαμε είναι στο χέρι μας πλέον με δύο νίκες να τερματίσουμε στην πρώτη θέση και είναι κάτι το οποίο το θέλουμε πάρα πολύ στην ομάδα για να καταφέρουμε μέσα στα τελευταία τρία χρόνια να κατακτήσουμε δύο φορές το πρωτάθλημα και την πρώτη θέση. Ωραία. Βασίλη, αν θέλεις, κλείνοντας μια πρόβλεψη για το Euro. Δεν έχουμε δει πολλούς αγώνες, αλλά έχοντας δει έτσι τα ρόστερ των ομάδων, τους προπονητές, κάποια φιλικά και τους πρώτους αγώνες, ποια θεωρείς ότι τα 2-3 σου φαβορεί για το τρόπαιο? Πιστεύω ότι 2-3 φαβορεί θα επιλέξω Αγγλία, Γαλλία και Βέλγιο. Θεωρείς την Αγγλία ότι ίσως ήρθε η ώρα να πάρει και ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα? Νομίζω ότι πραγματικά έχει όλα τα φόντα φέτος και έχει πραγματικά ένα πολύ πλήρες ρόστερ. Από εκεί και πέρα η Γαλλία ξέρουμε ότι είναι ήδη πολύ δυνατή από προηγούμενες διοργανώσεις και το Βέλγιο ότι είναι μια φουρνιά ποδοσφαιριστών πάρα πολύ δυνατή και δεμένη μεταξύ τους. Στα παιχνίδια της Δευτέρας για το Euro 2020 ξεχώρισε το υπέροχο γκολ από το χώρο του κέντρου που πέτυχε ο επιθετικός της Τσεχίας, ο Patrick Schick. Ο center forward των Τσέχων είχε βάλει αρχικά μπροστά την ομάδα του με ωραία κεφαλιά στο 42ο λεπτό, αλλά στη συνέχεια πέτυχε σίγουρα το πιο όμορφο μέχρι στιγμής γκολ της διοργάνωσης στο 52 και κλείδωσε την νίκη για την Τσεχία.
Για τον πέμπτο όμιλο, η Σλοβακία έκανε την έκπληξη, κατάφερε να επικρατήσει επί της Πολωνίας με 1-2. Οι Σλοβάκοι άνοιξαν το σκορ με αυτογκολ του Βόιτσεκ Σέσνη στο 18 μετά από πολύ ωραία προσπάθεια του Ρόμπερτ Μακ. Οι Πολωνοί ισοφάρισαν με τον Κάρο Λινέτη στο 46, αλλά στη συνέχεια έμειναν με 10 παίκτες μετά από αποβολή του Γκρέγκορ Κρικόβιακ στο 62 και οι Σλοβάκοι, χάρη σε γκολ του Μίλαν Σκρίνια στο 69, κατάφεραν να πάρουν το τρίποντο. Το παιχνίδι ανάμεσα Ισπανία και Σουηδία έληξε με 0-0.